Η σημερινή ημέρα είναι η μέρα κατά την οποία εορτάζουμε τα πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τον βλέπουμε επάνω στο Σταυρό, πλην όμως ουδέν ετερογνωρίζομαι. Τον βλέπουμε επάνω στο Σταυρό σήμερα και αύριο με την πρώτη ευκαιρία, μόλις τελειώσουν τα Άγια Πάθη του Κυρίου μας, η ταφή του και η Ανάστασή του, θα αρχίσουμε πάλι από την αρχή να τον σταυρώνουμε. Ο ένας με τα λόγια του, ο άλλος με τις πράξεις του, ο άλλος με την απιστία του, ο άλλος με τα σύβρις, ο άλλος με την αδικία, ο άλλος με το μίσος, ο άλλος με τους χορούς και τις διασκεδάσεις και ο άλλος με την πορνεία και την μοιχεία. Θεέ μου, πώς μας αντέχεις. Θεέ μου, πώς ανέχεσαι. Τα είπαμε προηγουμένως οι Άγιοι Αεροψάρτες, τα είπαν. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σε. Επάνω στο Σταυρό, αδερφοί μου, ο Χριστός μας είπε 7 λόγους. Μυστηριώδης ο αριθμός αυτός. Μεταξύ των 7 λόγων που είπε ο Χριστός μες τα τελευταία του λόγια επάνω στο Σταυρό, είπε και μία φράση η οποία δεν δυνατεί ο άνθρωπος να καταλάβει τι ήθελε ο Θεός. Μετά από τα βάσανα, μετά από τους εμπτισμούς, μετά από τις μαστιγώσεις, μετά από τον ακάνθινο Στέφανο, μετά από την αγρυπνία την οποία υπέστη, μετά από τις ανακρίσεις τις φοβεράς τις οποίες υπέστη ο Κυριός μας, εξαντλημένος από την αιμορραγία του σώματός του, είπε επάνω στο Σταυρό, διψώ. Θεέ μου, ποιος διψά. Θεέ μου, ποιος διψά. Άνθρωπος. Ή Θεός. Διψά άνθρωπος ή Θεός. Αν πούμε ότι διψά ο άνθρωπος, είναι νοητό. Αν πούμε όμως ότι διψά ο Θεός, είναι ασύλληπτο. Διότι ο Θεός επάνω στο Σταυρό είναι εκείνος ο οποίος επίησε τους ωκεανούς, τους ποταμούς, τα σπηγάς των υδάτων. Είναι εκείνος ο οποίος έπλασε τα πάντα. Πώς διψά. Διψά ως άνθρωπος, θα το κατανοήσουμε αυτό. Εάν όμως διψά ως Θεός, δια ποιον λόγο διψά. Διψά διότι θέλει να πιει νερό, να σβήσει την δίψα από την αιμορραγία την οποία είχε. Όχι αδερφοί μου, και έτρεξαν αμέσως μόλις είπεν την φράση, την λέξη αυτήν, διψώ, έτρεξαν αμέσως και έπιασαν ένα σφονγάρι το οποίο ενέπλησαν με όξος και χολήν. Και του το έδωσαν στο στόμα του Χριστού μας και το ήπκε λέει και αυτό. Και μόλις το ήπκε, είπε μία άλλη φράση, τετέλεστε. Και κλείνα στην κεφαλή, λέγει, παρέδωκε το πνεύμα. Διψά ο Θεός. Όχι αδερφοί μου, δεν διψά ο Θεός. Διψά ο άνθρωπος Θεός.
Ναι, διψάωθε άνθρωπος. Αυτός ο οποίος έγινε το άνθρωπος δεν ασώσει τον άνθρωπο. Αυτός ο οποίος έγινε το ταπεινός δεν ανυψώσει μας στον ουρανό. Τον είδαμε να πλένει τους πόδας των μαθητών. Τον είδαμε να ζώνεται ποδιά και να σκύβει στα πόδια των μαθητών, να τους τα πλύνει, να τους τα καθαρίσει. Και όταν έφτασε στον Πέτρο λέγει, όχι, δεν θέλω εγώ ο διδάσκαλος μου, τον οποίον αγαπώ, να μου πλύνει τα πόδια. Και τότε άκουσε βαρύαν φράση, βαρύαν απόφαση, δίκην Θεού, εάν αν δεν δεχθείς να σου πλύνω τα πόδια, δεν έχεις θέση μαζί μου στην βασιλεία μου των ουρανών. Μόλις το είπε αυτό, ο Πέτρος συγκλονίστηκε και λέει, όχι Κύριε μου, τα πόδια μου και όλο μου το σώμα να με πλύνεις, φτάνει να είμαι κοντά σου στη βασιλεία σου, τον ουρανό. Ναι αδερφοί μου, μας έδειξε την ταπείνωση για να έχουμε ταπείνωση εμείς οι υπερήφανοι και εγωιστές. Μας έδειξε την ταπείνωση για να πάρουμε την χάρη Του. Μας έδειξε την ταπείνωση διότι ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται και ο υψώων εαυτόν ταπεινωθήσεται. Μας έδειξε την ταπείνωση ο Θεός. Σου φταίει ο αδερφός σου? Ναι, μου φταίει. Με ύβρισε. Με απείλησε. Με διέσυρε. Και τι είναι αυτά μπροστά σε αυτά τα οποία είπε ο Χριστός μας? Τι είναι αυτά μπροστά σε αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα? Σε σταύρωσε? Όχι, λέει. Αλλά γιατί να μου τα πει? Σου τα είπε για να ταπεινωθείς και να πάρεις σε αυτόν ακριβώς που σου είπε, ότι είσαι ένα πλάσμα κακό, να του πεις ναι είμαι, αλλά δεν θέλω τίποτε άλλο, μόνο να έχουμε αγάπη. Και τότε θα δεις ότι και ο πιο σκληρός άνθρωπος θα ταπεινωθεί. Θα ταπεινωθεί και θα πει ναι αδερφέ, σε αγαπώ κι εγώ. Γιατί? Διότι σήμερα σταυρώθηκε εκείνος επάνω στο σταυρό και μας είπε, αν είστε δικοί μου μαθητές θα κάνετε ό,τι έκανα εγώ. Εάν αγάπη έχετε να λύτες, λέγει, τότε θα είστε μαζί μου. Εάν με αγαπάτε, λέγει, τότε θα είστε δικά μου παιδιά όταν τηρείτε τα εντολάς μου. Και πρόσθεσε και κάτι άλλο βαρισίμαντο. Εκ τούτου γνώσονται, λέγει, ή έξω από την Εκκλησία, ή έξω από την Ορθοδοξία, ή έξω από την πίστη, ότι εμεί μαθητέστε, εάν αγάπην έχετε να λύσεις. Αν αγαπάτε ο ένας τον άλλον, λέγει, από εκεί θα σας γνωρίσουν ότι είστε δικοί μου μαθητές. Το είπε άλλωστε ο ίδιος επάνω στο σταυρό. Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους. Ουγαρίδασι τυπιούσι. Δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Και όταν δεις τον αδερφό σου και είναι φορτουνιασμένος ποταμός για να σε παρασύρει, να σε πνίξει, εσύ ηρέμησε του. Ηρέμησε του. Δώσε του λόγους αγάπης, παρηγορίας. Για να νικήσουμε τον πονηρόν, ο οποίος είναι αόρατος και βάζει τον άνθρωπο με τον συνάνθρωπον του να τσακώνονται, να φαγώνονται, να σκοτώνονται. Τότε θα νικηθεί ο διάβολος όταν
Εμείς έχουμε ταπείνωση, εκείνος δεν έχει καμία ίχνος ταπεινώσει. Αυτός ήθελε να ανέβει πάνω από τον Θεό. Ήθελε να στήσει το θρόνο του πάνω από το θρόνο του Θεού. Και μόλις το εσκέφτηκε και το συνέλαβε μέσα εις την σκοτεινή του διάνοια, αμέσως λέγει έπεσε επάνω του η οργή του Θεού και είδον τον Σατανά λέγει όσα στραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Έπεσε από τον ουρανό όσα στραπήν. Και έπεσε πίσω του και το τάγμα του. Τάγμα. Πόσο τάγμα ήταν αυτό? Όσο τάγμα χρειάζεται να επουλώσει τα 9 τάγματα για να γίνουν 10. Μα τόσος καιρός δεν έχουν συσσωρευθεί εκλεκτά παιδιά του Θεού για να γίνει αυτό το τάγμα το οποίο έπεσε από τους ουρανούς? Όχι. Δεν έχει πληρωθεί το τάγμα του διαβόλου. Δια ποιον λόγο? Διότι κυνηγά ο διάβολος να μην πάμε στον Θεό. Ένα τούτο. Και το δεύτερο είναι ότι δεν τελείωσε ακόμη η αποστολή μας στον κόσμο τούτο. Να λάβουμε την θέση την οποία εκένωσε ο διάβολος. Να γεμίσουμε εκείνο το τάγμα το ουράνιο το οποίο θα είναι τα 10 τάγματα. Όταν γεμίσει αυτό το τάγμα, τότε θα έρθει η δεύτερα του Χριστού παρουσία. Ακόμη υπάρχει κενό. Και το κενό αυτό καλούμεθα να το πληρώσουμε εμείς τα παιδιά του Θεού που ακούμε τον Λόγο του. Μόλις βαπτιστούμε και βγούμε από την κολυμβήθρα, να γνωρίζετε αμέσως ότι στην Βασιλεία των Ουρανών τίθεται η καρέκλα μας, την οποία πρέπει να πάρουμε με την δική μας πρόοδο και την προσπάθεια για να καθίσουμε στην καρέκλα εκείνη. Το γνωρίζεις αδερφέ μου ότι σε περιμένει η καρέκλα την οποία έλαβες μετά από τη βάπτιση? Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν γνωρίζεις τίποτα. Λέγεις ότι είσαι χριστιανός και δεν είσαι. Στο όνομα είσαι. Στην πράξη δεν είσαι. Παράδειγμα. Ζωντανό. Αύριο είναι η ταφή του Κυρίου μας. Μεθαύριο είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας. Θα δείτε στην πράξη πόσοι χριστιανοί υπάρχουν την ημέρα της Αναστάσεως. Μόλις ακούσουν το Χριστός Ανέστη, αμέσως θα αρχίσουν τα φιλήματα, τα φαρισαϊκά, τα ψεύτικα. Θα αγκαλιαστούν να φιληθούν και αμέσως θα τους πει ο διάβολος, τελειώσαμε, πάμε τώρα. Πού να πας? Ξέρεις ότι μόλις αποχωρήσεις από την Εκκλησία αν είσαι εχθρός του Θεού? Αναστεί το Θεός και διασκορπιστεί το σαν η εχθρή αυτού. Είσαι εχθρός του Θεού, παιδί μου, το ξέρεις? Όχι, λέγει, εγώ το Χριστό δεν αγαπώ. Και πώς τον αγαπάς? Όταν ακούσεις τον Χριστό Ανέστη, πού πάεις, πού φεύγεις? Πεινώ, λέγει, θα πάω να φάω. Τι να φάεις? Μαγειρίτσα. Αυτή είναι η ζωή σου. Αυτό σε κάλεσε ο Θεός. Αυτό σου έδωσε το βάπτισμα. Αυτό σου έδωσε το όνομα να είσαι δικός του οπαδός, στρατιώτης δικός του. Αυτό σου έδωκε το να λέγεσαι χριστιανός. Σου είπε να με εγκαταλείψεις και να φεύγεις να πάει να φάεις το φαγητό, τη μαγειρίτσα. Αχ, αυτή η μαγειρίτσα. Αχ, αυτή η μαγειρίτσα η οποία παρασύρει πλήθος κόσμου. Και μετά από τον Χριστός Ανέστη θα μείνει ο ιερεύς μόνος του και ο ιεροψάρτης και ο νεοκόρος. Οι άλλοι που είναι, η Εκκλησία λειτουργεί και εκείνοι χορεύουν. Η Εκκλησία λειτουργεί και εκείνοι αμαρτάνουν. Η Εκκλησία λειτουργεί και εκείνη είναι μακριά από το δείπνο το μυστικό του Κυρίου. Αδελφοί μου,
Διψώει τον ο Θεός. Διψάει αυτές τις ψυχές ο Θεός. Δεν διψά να πιει νερό. Διψώ, λέει. Διψώ πως να σώσω τον κόσμο, διότι χύνω το αίμα μου και δεν θέλω να χαθεί μία ψυχή, λέει. Θέλω πάντα σωθεί είναι και εις επίγνωση αληθείας ελθεί. Δεν θέλω να μείνει κανείς έξω από την βασιλεία μου τον επουράνο. Αλλά το μάτι του το Θεϊκό που γνωρίζει τα προ, τα παρόντα και τα μέλλοντα. Έβλεπε ότι εμείς οι χριστιανοί θα είμεθα τα αχάριστα παιδιά. Θα είμεθα οι αγνώμονες. Θα είμεθα εκείνοι οι οποίοι ακούσαμε προηγουμένως. Κύριε, τι μη έδωκας και τι σε ανταπέδωκα. Αντί του μάνα χωλή. Αντί του είδα το όξος, αντί του αγαπάνω, σταυρό με προσιλώσα. Τα έβλεπε όλα ο Θεός. Τα έβλεπε ως παρόντα. Και όταν μέσα στον κήπο της Γεστημανή έμεινε μόνος του και ήθελε παρηγορία να τον παρηγορήσουν οι μαθητές του, οι μαθητές του, εμείς δηλαδή. Εμείς εκοιμηθήκαμε και ήρθε ο Χριστός και μας βρήκε να κοιμόμαστε και μας είπε με παράπονο μία ώρα ούκ ισχύσατε αγρυπνήστε με Θεού. Μία ώρα δεν μπορούσατε να μείνετε άγρυπνοι μαζί μου να με παρηγορήσατε. Και ο πατέρας μου από ψηλά δεν με άφηκε. Μου έστειλε τον άγγελό του και με παρηγορούσε ο άγγελός του. Ναι αδερφοί μου, δεν παρηγορήσαμε εμείς τον Χριστό. Είμαι θα ανάξει. Δεν γνωρίσαμε την αγάπη του. Είμαι θα ανάξει. Δεν γνωρίσαμε ότι έπαθε για μας. Είμαι θα ανάξει. Δεν γνωρίζομαι τίποτε. Νομίζουμε ότι θα μείνουμε στον κόσμο του τον αιώνι και ξαφνικά ακούεται η φωνή «Ιδού ο νηφιός έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ανεβρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι να ανεβρίσει ραθυμούντα». Είσαι από εκείνους οι οποίοι κλείνουν τα μάτια και κοιμούνται και δεν τους ενδιαφέρει ούτε οι κρίσεις του Θεού, ότι ο ούτε ο άλλος κόσμος. Σύνερθε αδερφέ μου. Έλα στα καλά σου. Πρόσεξε. Δεν είναι ο παρόν κόσμος το πάνω. Το τέρμα δεν είναι εδώ. Το τέρμα είναι η βασιλεία των ουρανών. Δι' αυτόν τον λόγο το είπε ο Κύριος μας, παιδί μου λέει, όταν γονατίζει να προσευχηθείς σε μένα, το πρώτο που θα ζητήσεις είναι η βασιλεία μου, η ουράνιο. Ζητείτε πρώτον λέει την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Και πάντα τα αυτά προσταθήσετε εμεί. Τα υπόλοιπα θα σας τα δώσω εγώ. Δεν θα σας αφήσω. Ιδούμε θυμόνιμη πάσα στα σημέρα σε ως της συντελείας του αιώνα. Θεέ μου, τα πιστεύουμε αυτά ή δεν τα πιστεύουμε. Διψώ, λέγει ο Θεός. Διψώ για τη σωτηρία της κάθε μια ψυχής. Όχι εμάς μόνον, αλλά κάθε μια ψυχή που είναι πλασμένη από το χέρι του μαύρη, κίτρινη, κόκκινη, άσπρη. Εκείνος τους έπλασε όλους. Μα δεν άκουσαν τον λόγο του Θεού, πώς θα σωθούν. Υπάρχει τρόπος για να σωθούν. Και αυτοί οι οποίοι δεν ξέρουν αν ο Χριστός κατέβηκε από τους ουρανούς για να μας σώσει. Είναι μόνο ένας τρόπος. Όταν γνωρίζεις το καλό από το κακό, παιδί μου, εδικάστηκες. Δεν είναι ανάγκη να ξέρεις τίποτε άλλο. Όταν την ώρα που πάει να αδικήσεις ξέρεις ότι είναι αδικία και την ώρα που πάει να σκοτώσεις τον αδερφό σου και την ώρα που πηγαίνεις για να κάνεις έκτρωση το παιδί σου, να σκοτώσεις το παιδί σου, το ξέρεις ότι είναι κακό και όμως πηγαίνεις. Εδικάστηκες, είσαι τελεσμένο το γεγονός. Έχεις τελειώσει πλέον, βρίσκεσαι μακράν από τον Θεό. Εκεί που είπε πορεύεστε απ' εμού η κατηραμένη. Τι θα κάνεις.
θα μετανοήσεις. Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Νυν ημέρα σωτηρίας. Είναι ειδείτε, λέγει ο Πανάγαθος Θεός, ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία να φιένει αμαρτίας επί της γης, δεν είπε εις τον άλλο. Να δείτε ότι έχω εξουσία να αφαιρώ αμαρτίες, λέγει στους συκοφάντας και τους εχθρούς του, όταν ανόρθωσε τον παράλυτο, ο οποίος κατέβηκε από τη στέγη μπροστά του και τους άκουσε να λέγουν ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες. Αμέσως ο Κύριος, ο παντογνώστης, ο οποίος όλα είναι καθαρά μπροστά του, τους λέει, τι θέλετε να πω, να πω σε αυτόν που είναι πάνω στο κρεβάτι να σηκωθεί να φύγει, ή να πω αφαιώντες οι αμαρτίες σου. Αφαιώντες οι αμαρτίες σου δεν τα βλέπετε. Εάν το σηκώσω όμως από εδώ και περπατήσει, τότε θα αρχίσετε όλοι να λέτε λόγια, λόγια πολλά. Ποιος είναι αυτός που κάνει τέτοια θαύματα? Ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι μπροστά μας? Και είπαινε στον παράλυτο, σου συγχώρησε τις αμαρτίες σου, σήκω τώρα να φύγεις. Και αμέσως λέγει, πετάχτηκε από το κρεβάτι το οποίο ήταν επάνω, δεμένος, παράλυτος, ακίνητος, πετάχτηκε επάνω και τώρα του λέει ο Χριστός, πάρε το κρεβάτι σου και φύγε. Γιατί το είπε τούτο? Διότι δεν ήθελε ο Χριστός επένος. Δεν ήθελε τον κόσμο να αρχίσει να επένει, όπως κάνουμε εμείς πάντοτε στη ζωή μας. Χειροκροτούμε, ραντίζομαι ρόδα και μοίρα και προϋπαντούμε τους επηγείς μεγάλους κυβερνήτας και αρχηγούς, αρχηγοί. Και σήμερα ακούσαμε ότι ο Κύριος μας είπε ότι ό,τι έκανα εγώ πρέπει να κάνετε κι εσείς. Κάνουμε ό,τι έκανε ο Χριστός μας? Δεν κάνουμε. Πώς θα είμαι θα δική του? Μας λέει, παιδί μου, μη κάνεις τούτο, είναι αμαρτία, με πικραίνεις, με καρφώνεις. Κοιτάξτε το τον επάνω στο σταυρό. Κοιτάξτε το τον πόσο υποφέρει. Κάθε μία αμαρτία είναι και ένα βέλος το οποίο το σέρνεις επάνω στο σώμα του Κυρίου μας. Κρατάς απέναντι τα βέλη και τα σέρνεις για να πληγώσεις την καρδιά του Πατέρα. Υπήρχε ένας βασιλέας, αδερφοί μου, ο οποίος είχε δύο παιδιά. Και όταν πέθανε τα δύο εκείνα παιδιά, ήρθησαν αμέσως να έχουν αφιλείο τον Έφραιμ. Ποιος θα πάρει το βασίλειο? Και κάλεσαν έναν άλλον βασιλέα που ήταν ο φίλος του πατέρα και τον έφεραν να κρίνει, να πει ποιος από τους δυο αδερφούς θα πάρει το βασίλειο. Και όταν ήρθε εκείνος ο βασιλιάς, φωτισμένος από τον Θεό, τους λέγει, ξεθάψετε το σώμα του πατέρα σας, βγάλτε το από το μνήμα. Και όταν το έβγαλα, το εκρέμασα. Και λέγει στον πρώτον, πάρε τη σαΐτα σου και πρόσεξε να χτυπήσεις κέντρον εις την καρδιά του πατέρα. Αμέσως βούτυξε με αδιφαγία, με φιλαρχία. Πώς θα γίνει βασιλιάς? Και τέντωσε την φαρέτρα, τέντωσε το τόξο, τέντωσε το βέλος και χτύπησε τον πατέρα. Και ήρθε ο δεύτερος. Χτύπησε και εσύ τον πατέρα, του λέει. Μόλις όμως πήρε το τόξο, μόλις πήρε το βέλος, μόλις είδε τον πατέρα του μπροστά,
να κρέμεται. Είπεν εγώ να χτυπήσω τον πατέρα μου. Όχι, λέει, τέτοια βασιλεία δεν τη θέλω. Δεν θέλω να κυβερνήσω εγώ, να χτυπήσω το σώμα του πατέρα μου με το βέλος, να τον πληγώσω τον πατέρα μου πεθαμένο. Και εκείνος ο βασιλιάς, ο δικαστής, γύρισε και λέει, εσύ παιδί μου να πάρεις το βασίλειο του πατέρα σου. Εάν θέλουμε να μην να πληγώνουμε τον νεκρό πατέρα μας επάνω στο σταυρό, ας κάνουμε λοιπόν αμαρτίες πολλές, όσες θέλουμε. Ας χορτάσουμε με την αμαρτία. Το τέλος όμως, ποιο θα είναι? Αδερφοί μου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας αξιώσει να φτάσουμε και την αυριανή ημέρα και την Ανάστασή Του και να συναναστηθούμε μαζί Του χωρίς πάθη, χωρίς κακία, και να μας πάρει στην Βασιλεία Του την επουράνιο. Αμήν.